Γεια σας, καλημέρα σας και πάλι. Πώς είσαστε? Καλά, και εγώ τα ίδια, μια χαρούλα. Λοιπόν, σας έχω σήμερα μόδα, μόδα, μόδα. Πόσο μόδα, μοντέλα. Για πάμε. Παρακαλώ πολύ να μιλήσει η πρώτη κυρία. Αυτό δεν μου αρέσει στα καινούργια μοντέλα. Που είναι λίγο. Δεν θέλω να πω τίποτα για τα κορίτσια, μια χαρά είναι. Αλλά έχουν το ύφος λίγο το χαζοχαρούμενο. Εγώ θέλω το ένιγμα. Ένιγμα, πολύ ωραία. Ξαθιά χορεύτρια με φωτογράφηση γυμνή, την καριέρα της έκανε να μην απογειωθεί. Τι είναι? Έχει υπάρξει εμφάνιση που έχει κάνει, η οποία μπορεί να την έχει μετανιώσει ακολουθώντας την τότε μόδα. Όχι σε σχέση με τη μόδα, σε σχέση με τον Playboy. Εκεί δεν ήταν μόδα, ήταν. Όμως τότε καλλιτεχνικό και πολύ πρωτοποριακό. Μου έκανε προφανώς, μου έκανε κακό στην καριέρα μου. Για κάποια χρόνια. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ήταν δεν ήταν κάτι προχωρημένο τότε. Ας πούμε, δηλαδή, το πώς σκεφτόντουσαν ήταν πιο παλαιϊκά, πιο, ας πούμε, πιο πουριτανή. Οπότε είπε κάποιος επιχειρηματίας, πολύ γνωστός, σιγά που θα πάρω την Ιωαννίδη που έκανε Playboy. Αφού ο Φρέντ είχε πει ότι κάνε ό,τι θέλεις, εγώ θα μ' αρέσει αυτό που θα κάνει σίγουρα, αλλά δεν στο υπογράφω αυτό. Έκανε η Μέρη Χρονοπούλου πριν από μένα. Έκανε η Ζωή Λάσκαρη, οι οποίες ήταν πιο μεγάλες από μένα φυσικά. Αρκετά πιο μεγάλες. Επόμενη.